Αυτό που μας απασχολεί περισσότερο και αυτό που είναι πρόβλημα είναι η παιδική παχυσαρκία. Τα αίτια είναι πάρα πολλά. Ξεκινούν μέσα από την οικογένεια συνήθως και από τις συνήθειές τους. Είναι φυσικά η υπερφαγία, η υπερβολική κατανάλωση τροφίμων, ποσότητων μεγαλύτερων από αυτό που χρειάζεται πραγματικά το παιδί. Είναι πολλές φορές η υπερπροστασία, είναι η υποκινητικότητα, η αυξημένη πρόσληψη λιπιδίων. Πολλές φορές μπορεί να είναι και η κληρονομικότητα, αλλά να είναι και η απόρρεια του σύγχρονου τρόπου ζωής. Ποιες είναι οι συνέπειες? Οι συνέπειες της παιδικής παχυσαρκίας μπορεί να μην είναι εμφανείς τώρα και είναι κάτι το οποίο δεν μας ανησυχεί και δεν μας προβληματίζει και πολλές φορές ακούμε τους γονείς και λένε «Δεν πειράζει, μωρέ παιδάκι, να σύνε λίγα κιλάκια παραπάνω, δεν θα πάθει τίποτα ή υγιέστατο είναι». Μπορεί να είναι τώρα υγιέστατο, δεν θα είναι όμως το μέλλον. Και δυστυχώς πλέον αρχίζουν τα παιδιά στη σημερινή εποχή και παρουσιάζουν προβλήματα και κατά την παιδική ηλικία. Παρουσιάζουν αυξημένη χοληστερίνη, προβλήματα στο μεταπολισμό της γλυκόζης, έχουν αυξημένα τριγλυκερίδια, μπορεί να παρουσιάζουν διατροφικές διαταραχές, παρουσιάζουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, όταν το βάρος του συνήθως είναι πάνω από το φυσιολογικό. Μπορεί βέβαια να έχουν και προβλήματα από απώλειες κάποιων τροφικών συστατικών, από μειωμένη πρόσληψή τους, όπως είναι η αναιμία, όπως είναι η οστεοπόρωση, μπορεί να έχουν προβλήματα σε οστά και σε αρθρώσεις ή και ορμονικές διαταραχές. Στόχος λοιπόν να προσπαθούμε, στόχος μας πρέπει να είναι να προσπαθούμε να είναι το βάρος του παιδιού κοντά σε φυσιολογικά επίπεδα. Αν ένα παιδί επιτρέπεται να κάνει δίαιτα, οι αυστηρές δίαιτες αντικρατήσματος δεν εντύπτονται για παιδιά χαμηλού βάρους, διότι βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης και έχουν αυξημένες ανάγκες και συγκεκριμένες ποσότητες θρεπτικών συστατικών και ενέργειας που πρέπει να προσλαμβάνουν καθημερινά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ένα παιδί που είναι παχύσαρκο, που έχει πολύ περισσότερα κιλά από το κανονικό και ιδιαίτερα αν είναι και ηλικίας μεγαλύτερης των 10 ετών, ότι θα πρέπει να επαναπαυθούμε και να πούμε ότι είναι παιδεία, δεν απαγορεύονται οι αυστηρές δίαιτες, άρα δεν κάνουμε τίποτα. Αν ένα παιδί έχει παραπανήσει κιλά, μπορεί κάλλιστα να ξεκινήσει ένα σωστό και ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, όπου στόχος θα είναι η σταθεροποίηση ή ίσως η μικρή και αργή απώλεια βάρους και γενικότερα ο έλεγχος στην πορεία της ανάπτυξής του, ώστε σταδιακά και καθώς το παιδί ψηλώνει, να αποκτήσει φυσιολογικό βάρος. Ένα μικρό παιδί δεν ανάγκη να κάνει μια εξαιρετική δίαιτα, αλλά ακόμα και αν μάθει κάποιες βασικές συνήθειες και μάθει να είναι εγκρατής, να μην τρώει συνέχεια αυτά που θέλει, να μην τρώει συνέχεια πατατάκια, γαριδάκια, σοκολάτες, φαγητά απ' έξω, fast food ή τηγανιτά, σίγουρα ακόμα και το να σταθεροποιήσει το βάρος του θα είναι για εμάς όφελος. Γιατί βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, που είναι στάδιο ταχείας ανάπτυξης, θα ψηλώσει, οπότε ακόμα και αν δεν χάσει κιλά, το ύψος του θα φτάσει, ψηλώνοντας θα φτάσει στο βάρος του να είναι το ιδανικό για το ύψος του. Αν τρώει το παιδί όσο πρέπει, πολλές φορές παρατηρούμε και το ακριβώς αντίθετο, ότι οι γονείς ανησυχούν για αυτό που ονομάζουμε ανεπαρκή πρόσληψη τροφής. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ρυθμός ανάπτυξης, περνώντας από την παιδική στην εφηβική ηλικία, επιβραδύνεται και η όρεξη θα αντικατοπτρίζει και την επιβράδυνση αυτή. Το φαγητό είναι μεν απόλαυση, αλλά ουσιαστικά είναι το μέσο που μας παρέχει την απαραίτητη ενέργεια, τις θερμίδες που έχει ο οργανισμός μας ανάγκη καθημερινά για να εκτελεί τις βασικές του λειτουργίες. Συνεπώς, η υπερβολή οδηγεί στην παχυσαρκία και η έλλειψη στον υποσιτισμό, δύο καταστάσεις εξίσου επικίνδυνες για την υγεία μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε τα παιδιά να λειτουργούν με βάση τη φυσιολογία της πείνας και του κορεσμού. Να τρώνε δηλαδή όταν πραγματικά τα παιδιά πεινούν και να σταματούν όταν είναι χορτάτα. Οι γενικότερες οδηγίες που δίνουμε σε ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης έχουν να κάνουν αρχικά με το πρωινό. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο πρωινό, διότι ένα σωστό και ισορροπημένο πρωινό του παρέχει πρώτον την απαραίτητη ενέργεια για ένα καλό ξεκίνημα, αποτρέπει από τα μετέπειτα τσιμπολογήματα, δεν φορτώνει με περιττές θερμίδες, αφού έχουμε άλλωστε και όλη την ημέρα μπροστά μας να κάψουμε τις θερμίδες αυτές, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι η μηχανή, ο οργανισμός μας είναι σε θέση να κάψει ό,τι και αν του πετάξουμε, μην φτάνουμε και στο άλλο άκρο και στα πρωινά, ας πούμε, των ξενοδοχείων που τρώμε αυγά με μπέικον και λουκάνικα και χυμούς και κρουασάν μαζί. Όμως ένα σωστό και ισορροπημένο πρωινό παρέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά που σε ό,τι αφορούν το μαθητή σχετίζονται με την καλή πνευματική του απόδοση στο σχολείο, βελτιωμένη μνήμη, αυξημένη ικανότητα προσοχής και σε ό,τι αφορά και το παιδί αθλητή, στην καλύτερη επίδοσή του και στα αθλήματα και στο παιχνίδι. Και βέβαια ένα σωστό πρωινό έχουν αποδείξει πάρα πολλές έρευνες ότι βοηθάει στη διατήρηση ενός υγιού σωματικού βάρους.
το παιδί θα πρέπει οπωσδήποτε το πρωί να καταναλώνει κάποιο μαλακτοκομικό ή ένα ποτήρι γάλα ή να τρώει ένα γιαούρτι. Αυτό μπορεί κάλλιστα να το συνδυάζει με δημητριακά ολικής άλεσης ή μπισκότα ολικής άλεσης, φρυγανιές, λίγο ψωμί με μέλι, γούτυρο ή μαρμελάδα, με λίγο ταχίνι, λίγο τυρί. Και κάποιες φορές την εβδομάδα μπορείτε και εσείς να φτιάξετε ένα σπιτικό μάφιν ή κάποιο κέικ ή μια κρέμα βανίλια. Και καλά είναι βέβαια στο πρωινό ή αν όχι στο πρωινό λίγο αργότερα να υπάρχει και κάποιο φρούτο, είτε σε μορφή φρούτο, είτε ως αποξηραμένο φρούτο, είτε ως φυσικός χυμός. Στα ενδιάμεσα σνακ, από το πρωί δηλαδή μέχρι το μεσημέρι, από το απόγευμα, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, μπορούμε να δίνουμε άφοβα στο παιδί να καταναλώνει φρέσκα φρούτα, φυσικούς χυμούς, κουτοσαλάτες ή αποξηραμένα φρούτα, δημητριακά και αυτά σε διάφορες μορφές, ή μπάρες δημητριακών ή μπισκότα δημητριακών. Μπορούμε να προσφέρουμε τα λαχανικά σε στίκη, σε μια ωραία σαλατούλα, είτε στην διάρκεια του κυρίου γεύματος, είτε και στα ενδιάμεσα, ανάλογα τους ξηρούς καρπούς, κράκερ, κριτσίνια, παξιμαδάκια ολικής άλεσης, γιαούρτι που το παιδί το χρειάζεται οπωσδήποτε ημερησίως. Και βέβαια, και αν το βάρος του παιδιού το επιτρέπει, μπορεί και μια μικρή γλυκασιά να είναι και σε καθημερινή βάση. Δεν σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να στερηθεί τα γλυκά, αλλά όχι να τα τρώει και καθημερινά και σε όση πια ποσότητα αυτό κρίνει. Γλυκά επίσης μπορεί να δοθούν και με άλλους τρόπους. Δεν είναι γλυκό μόνο η πάστα ή η σοκολάτα. Μπορεί να είναι ένα σπιτικό γλυκό, μπορεί να είναι το γλυκό του κουταλιού, μπορεί να είναι ένα παστελάκι, μπορεί να είναι και το ίδιο το γιαούρτι με λίγο μέλι, με ξηρούς καρπούς ή με λίγο γλυκό του κουταλιού. Σε ό,τι αφορά το κυρίως γεύμα, ένα παιδί είναι πολύ βασικό καταρχάς μέσα στην εβδομάδα του να τρώει από όλα τα φαγητά και μέσα στην ημέρα να παίρνει τρόφιμα από όλες τις ομάδες τροφίμων. Το πρόβλημα έρχεται στο να αποκλείουμε ολόκληρες ομάδες τροφίμων. Δηλαδή δεν μας πειράζει αν το παιδί πίνει γάλα αλλά δεν τρώει γιαούρτι, αν τρώει ας πούμε μαρούλι, αγκούρι, αλλά δεν του αρέσει ένα είδος λαχανικό το μπρόκολο. Το θέμα είναι να αποκλείει ολόκληρη την ομάδα, να μην τρώσουμε καθόλου φρούτα ή να μην τρώει καθόλου λαχανικά ή να μην τρώει καθόλου όσπρια. Εκεί θα πρέπει να έχετε καταρχάς υπομονή και να έχετε στο μυαλό σας ότι γενικά οι συνήθειες ενός παιδιού αλλάζουν. Πρέπει να το σερβίρετε κάποια φαγητά ακόμα και αν δεν του αρέσουν, έτσι ώστε να έχουν οπτικά την εικόνα του φαγητού και να το γνωρίζουν και ίσως κάποια στιγμή είναι περίεργα από μόνα τους να το δοκιμάσουν. Πρέπει να είστε εφευρετικοί, δηλαδή μπορείτε να δημιουργείτε και να φτιάχνετε μαζί του κάποια φαγητά ή κάποια τρόφιμα ή να βρίσκετε ιδέες έτσι ώστε να τα κάνετε πιο ελκυστικά, είτε σε χρώμα είτε σε σχήμα. Μπορείτε να κόβετε τα φρούτα σε μία μορφή φρούτο-σαλάτας ή το πιάτο το μεσημεριανό, αν είναι ειδικά για παιδιά μικρής ηλικίας, να τους λέτε ας πούμε, το φτιάχνετε σαν μία ζωγραφιά που έχει πολλά χρώματα. Να έχει το κόκκινο κρέας, να έχει το κίτρινο καλαμπόκι, να έχει το πράσινο μπρόκολο. Γενικότερα μέσα στην εβδομάδα το παιδί είναι καλό να τρώει 1 με 2 φορές όσπριο, 1 με 2 φορές ψάρι ή κάποιο θαλασσινό, 1 με 2 φορές κοτόπουλο, 1 με 2 φορές κόκκινο κρέας και 1 με 2 φορές ζυμαρικό ρύζι. Αυτό γενικότερα είναι η ίδια αναλογία και για τους ενήλικες. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι στα παιδιά μπορεί το κρέας να δίνεται 1 έως και 2 φορές, ενώ συνήθως στους ενήλικες λέμε ότι 1 φορά είναι αρκετή. Βασικές ελλείψεις που παρατηρούνται και είναι τα 2 μέταλλα στα οποία θα αναφερθούμε πολύ γρήγορα είναι ο σίδηρος και το ασβέστιο. Συνήθως τα παιδιά παρουσιάζουν έλλειψη σιδήρου και συνήθως είναι τα κορίτσια περισσότερο από ότι τα αγόρια. Και για να καλύψουμε την έλλειψη αυτή είναι καλό να εμπλουτίσουμε τη διατροφή τους με κρέας, σηκώτη, αυγό, πουλερικά, φακές, σπανάκι, μπρόκολο, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, αποξηραμένα φρούτα. Καλό είναι σε ό,τι αφορά τις φυτικές προέλευσης τρόφιμα που έχουν σίδηρο να καταναλώνουμε ταυτόχρονα και βιταμίνη C, η οποία βοηθά στην απορρόφησή του. Αν δηλαδή δίνουμε στο παιδί τις φακές ή τον μπρόκολο, μετά μπορούμε να του προτείνουμε να φάει ένα πορτοκάλι ή να βάλει λεμόνι στο μπρόκολο για να απορροφηθεί καλύτερα ο σίδηρος. Διαφορετικά δεν απορροφάται. Αυτό ισχύει μόνο για τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα. Από το κρέας ή το σηκώτη ή γενικότερα τα ζωικής προέλευσης, απορροφάται ο σίδηρος ως έχει. Και σε ό,τι αφορά το ασβέστιο, επίσης ένα πολύ σημαντικό μέταλλο για την ανάπτυξη των παιδιών, το παίρνουμε φυσικά από τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το γάλα, το κακάο αναστέλει ελαφρώς την απορρόφηση του ασβεστίου, οπότε είναι καλό να μην το χρησιμοποιούμε. Αν το παιδί δεν θέλει, θέλει πιο γλυκά τη γεύση του γάλακτος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα λίγο μέλι. Στα παιδιά τα οποία έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, μπορούν να χρησιμοποιούνται υποκατάστατο γάλακτος ή γάλατα με χαμηλά σε λακτόζη. Ή προϊόντα που έχουν βγει τα οποία είναι χωρίς λακτόζη. Και από εκεί και έπειτα μπορούμε γενικότερα να χρησιμοποιούμε φαγητά που να έχουν ως πρώτη ύλη το γάλα, είτε είναι φαγητό όπως για παράδειγμα πουρέ, είτε κάποιο γλύκισμα όπως είναι το ριζόγαλο. Και βέβαια όπως είπαμε και πριν, να του προσφέρουμε τυρί, γιαούρτι στα ενδιάμεσα ή στα κυρίως γεύματα. Λίγα λόγια.
λέει για τον Taekwondo, μια και οι περισσότεροι γονείς είστε εδώ σήμερα, γιατί η πρόσκληση έχει γίνει από τον κύριο Κώστοβλο, από τη σχολή του Taekwondo και Kickboxing, οπότε τα παιδιά σας ασχολούνται ήδη με αυτό το άθλημα. Η πολεμική τέχνη του Taekwondo έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης, την εκμάθηση αγωνιστικών επιδεξιοτήτων στους αθλητές, την απόκτηση γνώσεων, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη του πνεύματος και του ήθους γενικότερα και τη διάπλαση του χαρακτήρα. Πρόκειται λοιπόν για ένα άθλημα που σίγουρα επηρεάζει θετικά και συνετά τη σωματική αλλά και την ψυχική υγεία των αθλούμενων και σε συνδυασμό με μια σωστή διατροφή μπορεί να εξασφαλίσει στο παιδί σας ένα μέλλον με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα υγείας. Τα ωφέλη γενικότερα του αθλητισμού είναι αναρρύθμιτα, τα έχουν ήδη αναφέρει και οι προηγούμενοι συνομιλητές. Οπότε απλά τα προσπερνάμε, υπάρχουν τόσοι άλλους και στο πιλάτη που έχετε. Και οι στόχοι της διατροφής γενικότερα ενός αθλητή δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από ότι ενός παιδιού το οποίο δεν αθλείται. Απλά το παιδί το οποίο αθλείται θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να καλύπτει σωστά τις ενεργειακές του ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της έντονης άσκησης. Δηλαδή τα παιδιά που αθλούνται και ένα και περισσότερο, οπότε μπορούν να πάνε να καταναλώσουν και κάτι περισσότερο για να αναπληρώσουν αυτές τις θερμίδες που έχουν κάψει. Πρέπει γενικότερα να ακολουθούν, όπως είπαμε, τους γενικούς κανόνες της υγιεινής διατροφής που βοηθούν στη διατήρηση της καλής υγείας, αλλά να δώσουν έμφαση σε ένα εξειδικευμένο και εξατομικευμένο πρόγραμμα αθλητικής διατροφής. Δηλαδή, το διαιτολόγιο ενός παιδιού το οποίο αθλείται πρέπει να είναι ουσιαστικά λίγο πλουσιότερο σε θρεπτικά συστατικά από ότι ενός παιδιού το οποίο δεν κινείται τόσο μέσα στην ημέρα του. Πρέπει να επιτύχουμε την κατάλληλη αναλογία μυϊκού και λιπόδοσης του για το συγκεκριμένο αθλητή χωρίς να προκαλούνται προβλήματα στην υγεία του. Και βέβαια μέσα από τη σωστή διατροφή να τον βοηθήσουμε να μεγιστοποιήσει και να βελτιστοποιήσει την απόδοσή του, επιβραδύνοντας ταυτόχρονα και την επέλευση μυϊκού κάμματος. Σε ό,τι αφορά την προπόνηση, καλό είναι τα παιδιά να καταναλώνουν αρκετά υγρά κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά πολύ μικρές ποσότητες κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Επίσης, δεν πρέπει να στέλνετε τα παιδιά στην προπόνηση τελείως νηστικά, αλλά φυσικά ούτε και με γεμάτο το στομάχι. Το κυρίως γεύμα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον 3 ώρες πριν. Ενώ ένα μικρότερο σνάκ, με κάποιο φρούτο ή μία μπάρα δημητριακών, μπορεί να καταναλωθεί έως και μία ώρα πριν από την προπόνηση. Αν μιλάμε για περίοδο αγωνιστική, ένα πλούσιο γεύμα σε υδατάνθρακες 3 με 4 ώρες πριν από τον αγώνα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τα επαρκή επίπεδα γλυκογόνου στο ΥΠΑ, είναι ιδανικό. Και θα ολοκληρώσουμε με κάποιες βασικές διατροφικές συμβουλές για μία γενικότερη ισορροπημένη διατροφή. Καταρχάς, να αποκτήσετε αυτό που θέλω είναι, σας μείνει από την ομιλία τη σημερινή, είναι ότι πρέπει πάνω απ' όλα οι ίδιοι γονείς να αποτελέσετε ζωντανό παράδειγμα για το παιδί. Δεν είναι δυνατόν να προσπαθήσουμε να πείσουμε έναν παιδί να φάει τις φακές ή να φάει το ψάρι, αν εσείς οι ίδιοι δεν το τρώτε ή δείχνετε απέχθεια κατά τη διάρκεια της κατανάλωσής του. Ακολουθώντας έναν υγιεινότερο τρόπο διατροφής, το παιδί δεν θα αισθάνεται απομονωμένο και θα έχει θετική διάθεση στην καθημερινή τροποποίηση της διατροφής του. Να δώσετε έμφαση στο πρωινό, εφαρμόζοντας τις προτάσεις που αναφέραμε προηγουμένως, και να ξεκινήσετε βέβαια και εσείς οι ίδιοι να καταναλώνετε πρωινό μαζί με το παιδί. Να φροντίζετε έτσι ώστε να υπάρχουν στο σπίτι καθημερινά σαλάτες ή διάφορα λαχανικά τα οποία προσφέρουν βιταμίνες και φυτικές ίνες απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του πεπτικού μας συστήματος και δίνουν και περιστατευτικά έναντι πολλών ασθενειών όπως είναι η στεφανιαία νόσος και των περισσότερων νεοπλασιών. Να προσπαθείτε να αυξήσετε την κατανάλωση φρούτων και χυμών που παρέχουν στον οργανισμό μας πληθώρα θρεπτικών συστατικών και κυρίως βιταμινών, οι οποίες τονώνουν και τρουν προστατευτικά έναντι πολλών ασθενειών και πάλι. Όπως είπαμε, αν το παιδί δεν τρώει τα φρούτα, να βρούμε μια ευκολότερη και ελκυστικότερη μορφή, όπως ας πούμε μια φρουτοσαλάτα, όπως αποξηραμένα φρούτα, ένας χυμός, ή να τα προσφέρουμε σε στιγμή έντονου αισθήματος της πείνας. Δηλαδή, αν το παιδί είναι αρκετά πεινασμένο και έχουμε στο τραπέζι μια ωραία φρουτοσαλάτα από την οποία δοκιμάζουμε κι εμείς. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το παιδί εκείνη τη στιγμή θα φάει το ίδιο το φρούτο. Να προσπαθούμε γενικότερα σε ό,τι αφορά το μαγείρεμα να περιορίσουμε την κατανάλωση του αλωτιού και γενικότερα να μην υπάρχουν στο σπίτι αναψυκτικά και έτοιμα σνακ όπως τσιπς, γενικότερα έτοιμα σνακ, τσιπς, πατατάκια, γαριδάκια, γοφρέτες, σοκολάτες, τα οποία προκαλούν γενικότερα κατακρατήσεις υγρών. Προκαλούν, κάνουν μετά και τα ρίτιδα και έχουμε βέβαια και την αυξημένη πρόσληψη λιπιδίων που είπαμε ότι είναι η βασική αιτία για την παιδική παχυσαρκία. Να υπενθυμίζετε στο παιδί να πίνει νερό, είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της υδατικής ισορροπίας του οργανισμού και μπορεί να αποτελέσει και σημαντική πηγή απαραίτητων στοιχείων όπως είναι το φθόρο και το ιόδιο. Καμιά φορά ακόμα και οι ενήλικες το κάνουν αυτό, το χειμώνα μπορεί να μην πίνουν έως και καθόλου νερό. Το χειμώνα με το καλοκαίρι πρέπει να τονίσουμε ότι οι ανάγκες του οργανισμού σε νερό περιορίζονται κατά ένα μόλις 10%. Δηλαδή, αν το καλοκαίρι ο οργανισμός μας έχει ανάγκη από 8 με 10 ποτήρια νερό ημερησίως,
Το χειμώνα έχει λίγο λιγότερα, δηλαδή 7 με 8. Οπότε δεν γίνεται να μένουμε μόνο με ένα ή με δύο ποτήρια. Και σε ό,τι αφορά το παιδί, επειδή μπορεί να μην είναι έντονο το αίσθημα της δίψας, πρέπει να του το υπενθυμίζουμε. Προσπαθήστε γενικότερα να τρώτε σε ένα ή δύο σημεία μέσα στο σπίτι, όπως για παράδειγμα στην κουζίνα ή στην τραπεζαρία, και να μην τρώτε ενώ κάνετε ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Δηλαδή να προσπαθήσετε να μην τρώτε μπροστά στην τηλεόραση ή μπροστά στον υπολογιστή. Η κατανάλωση τροφίμων μπροστά από την τηλεόραση ή μπροστά από τον υπολογιστή έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα τρώγαμε αν βρισκόμασταν στο τραπέζι.